που όπως έγραφε σε ανάρτησή του και ο μετεωρολόγος, ο κλέρχος, ο Μαρουσάκης, πριν από μερικές ημέρες, το καλοκαιράκι του Άι Δημήτρη τελειώνει σήμερα. Τελειώνει σήμερα γιατί μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή ή τελειώνει σήμερα για μια-δυο μέρες και μετά ξανά μανά μία από τα ίδια? Γιατί το νερό το έχουμε ανάγκη. Κύριε Μαρουσάκη, ουσιαστικά το ερώτημα το ακούσατε. Πολύ πολύ καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Πράγματι λοιπόν φαίνεται ότι σήμερα θα έχουμε έτσι μια αρκετά έντονη μεταβολή στη χώρα μας, η οποία όμως αυτή η μεταβολή δεν θα αφορά πολλές, δεν θα αφορά μάλλον όλη τη χώρα. Φαίνεται ότι κυρίως οι βροχές θα εστιάζονται για άλλη μια φορά προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα. Ήδη έχει πέσει μεγάλος όγκος νερού προς το βόρειο Ιόνιο. Προς τα κεντρικά τμήματα του Ιωνίου Πελάγου σιγά σιγά και εκεί δημιουργούνται βροχοπτώσεις και τα φαινόμενα μεταφέρονται προς την βόρειο-δυτική Ελλάδα, όπου και εκεί έχουμε έντονες βροχές από τις πρώτες πρωινές ώρες. Αυτή η μεταβολή, όπως είπαμε, βέβαια δεν φαίνεται να αφορά όλη τη χώρα και δεν θα κρατήσει για πολύ. Αφορά τη σημερινή ημέρα μέχρι και αργά το απόγευμα, νωρίς το βράδυ, όπου είπαμε ότι προς την δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα θα εστιάζονται αυτές οι βροχές και οι καταιγίδες. Λίγο πιο νότια, ο καιρός θα παραμείνει ήπιος, με συννεφιές όμως και μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι νοτιάδες επιμένουν σε Ιόνιο και Αιγαίο και αυτός ο παράγοντας κρατά τον υδράργυρο σε σχετικά έτσι υψηλές τιμές, θα είμαστε κοντά στους 26 με 28 βαθμούς. Από αύριο περιμένουμε έτσι βελτίωση του καιρού, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και θα πάμε με ήπιες καιρικές συνθήκες για την παρέλαση της 28 Οκτωβρίου, το Σάββατο, που είναι βέβαια η εθνική μας γιορτή. Δεν φαίνεται να μας απασχολεί κάποιο έτσι σύστημα κακοκαιρίας. Με ήπιες λοιπόν καιρικές συνθήκες θα κυλήσει και η Κυριακή. Και μέσα στην άλλη εβδομάδα ίσως οργηθούμε σε μια πιο οργανωμένη μεταβολή του καιρού, καθώς βέβαια πλέον τελειώνει και ο Οκτώβριος, για να αισθανθούμε περισσότερο φθινοπορεινό έτσι καιρό που μέχρι στιγμής δεν το έχουμε νιώσει για τα περισσότερα έτσι γεωγραφικά διαμερίσματα. Μα κύριε Μαρουσάκη, η αλήθεια είναι ότι το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη, εξού και η ανησυχία, διότι ξέρετε, χρειάζεται και η γη το νερό και η ελιά το νερό. Πάμε σε μια ελαιοκομική περίοδο νέα, με μειωμένες ποσότητες τουλάχιστον για την Κρήτη. Εγώ θέτω θέματα που μας απασχολούν. Ο καθένας, ξέρετε, έχει το δικό του έχει τη δική του την πίκρα. Από τους 130.000 τόνους στους 50-55 τόνους λαδιού για φέτος. Αν δεν βρέξει η ελιά, πραγματικά, όπως λένε στο χωριό μου, δεν θα καταφέρει να λαδώσει, να είναι πλούσια σε λάδι για να αποδώσει τα μέγιστα για την φετινή περίοδο. Από την άλλη, οι υδροφορείς ορίζοντες, αφήστε το να πάνε στα τάρταρα. Εδώ ακούμε και για το φράγμα το δικό μας, το μεγάλο του Αποσελέμη, ότι έχει ακόμα συγκεκριμένα κυβικά νερού τα οποία χρειάζονται και θα μας χρειαστούν ίσως λίγο παρακάτω εάν ξεμείνουμε τελείως και θα κάνουν μια παραπάνω περικοπή. Πού θα πάει, αν δεν βρέξει, πού θα πάει? Είναι γεγονός αυτό που τονίζετε και πέρυσι το ζήσατε πολύ έντονα, ιδιαίτερα προς τα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, βρέθηκαν πολύ πίσω ιετικά και για το περσινό φθινόπωρο. Φαίνεται ότι ακολουθείται έτσι η ίδια πορεία και φέτος. Δεν έχουμε βροχές, είναι ελάχιστες βροχές που σημειώνται στα πιο νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας. Δυστυχώς περάσανε δύο πολύ ισχυρά κύματα κακοκαιρίας, τα οποία χτύπησαν με σφοδρότητα επιλεκτικά όμως κάποιες έτσι περιοχές και δεν βοήθησαν σε καμία περίπτωση σε αυτό έτσι το έλλειμμα που έχουμε σε ό,τι αφορά τις βροχοπτώσεις και για τον υδροφόρο ορίζοντα που τονίσατε και για τους αγρότες μας. Ιδιαίτερα για την Νότια Ελλάδα, πολλά τα προβλήματα, ανομβία, η ξηρασία σε συνδυασμό και με ένα πολύ θερμό καλοκαίρι που έχει προηγηθεί. Να δούμε τώρα πώς θα κινηθεί το υπόλοιπο του φθινοπόρου. Ο Νοέμβριος πιστεύουμε ότι κάπου θα πρέπει να λάβει τέλος αυτή η εξαιρετικά έτσι επικίνδυνη κυκλοφορία, ατμοσφαιρική κυκλοφορία που δίνει αυτή την ανομβία στην Νότια Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι μέσα στο Νοέμβριο θα δούμε βροχοπτώσεις σε περισσότερα έτσι γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας. Ίσως ευνοηθεί και η Κρήτη που το έχει πολύ ανάγκη για το θέμα των βροχοπτώσεων. Είδατε και πέρυσι, αν εξαιρέσουμε αυτή τη φωνική καταιγίδα που είχε χτυπήσει την περιοχή της Κρήτης και που δυστυχώς δημιούργησε πολλά προβλήματα, το υπόλοιπο του φθινοπόρου κύλησε με πολύ έτσι λίγες βροχές. Ας ελπίσουμε να μην δούμε τα ίδια και φέτος, να πάμε έτσι σε μια πιο συμβατή με την εποχή ατμοσφαιρική κυκλοφορία, με περισσότερες βροχές, να μην είναι επικίνδυνες, δηλαδή να μην δημιουργούν προβλήματα και να μπορεί βέβαια το νερό σε κάθε περίπτωση να είναι εκμεταλλεύσιμο σε ό,τι αφορά τον υδροφόρο ορίζοντα. Γιατί όταν έχουμε έντονα καιρικά φαινομένα και πέφτει μεγάλος όγκος νερού, μπορούμε να βλέπουμε να πέφτουν πολλά χιλιοστά βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα. Δυστυχώς
αυτό το νερό δεν περνάει στον υδροφόρο ορίζοντα και άρα λοιπόν δεν κάνουμε τίποτα στο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της έλλειψης νερού. Ιδιαίτερα ξανατονίζω για την πιο νότια έτσι νησιωτική χώρα. Κύριε Μαρουσάκη, αυτό που είπατε πριν από λίγο ότι ίσως την άλλη εβδομάδα να έχουμε ένα πιο οργανωμένο σύστημα σε ό,τι έχει να κάνει βαρομετρικό χαμηλό, θέλατε να πείτε με βροχές, θέλατε να πείτε με κρύο, θέλατε να πείτε με τι ακριβώς και επίσης ένα δεύτερο ερώτημα, αφού αν θέλετε μπορείτε να δώσετε παραπάνω λεπτομέρειες για την ερχόμενη εβδομάδα. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι λένε ότι ξέρετε επεξεργάζονται διάφορα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι ο Δεκέμβριος θα δώσει αρκετό νερό και στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοια δεδομένα που από τώρα, από το τέλος του Οκτώβρη, μπορούν ενδεχόμενα να αναλυθούν για να έχουμε κάποια στοιχεία. Βεβαίως. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το πρώτο ερώτημά σας, φαίνεται ότι η άλλη εβδομάδα, ιδιαίτερα προς το τέλος άλλης εβδομάδας, ίσως μας επισκεφτεί μια πιο οργανωμένη κακοκαιρία που θα δώσει περισσότερες βροχές και σε μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας. Υπάρχουν έτσι πιθανότητες αρκετές να ευνοηθούν και τα νότια θαλάσσια τμήματα, δηλαδή από το ύψος της Πελοποννήσου και πιο νότια, όπου όπως έχουμε τονίσει είναι πολύ δύσκολη κατάσταση σε συνδυασμό βέβαια και με το πολύ θερμό καλοκαίρι που έχει προηγηθεί. Από εκεί και μετά, σε ό,τι αφορά τα μακροπρόθεσμα. Μισό λεπτό. Νότια διαμερίσματα της χώρας, Πελοπόννησος, Κρήτη, Δυτική Κρήτη ή το σύνολο της Κρήτης, εάν τα στοιχεία αυτά δείχνουν, καλά μεταβολές μπορούν να υπάρξουν, αλλά για τα πρώτα τα στοιχεία, αν επηρεάζεται το σύνολο της Κρήτης. Δεν θα επηρεαστεί το σύνολο της Κρήτης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι καθώς θα τελειώνει ο Οκτώβριος, θα πάμε προς τον Νοέμβριο, θα επισκεφτεί έτσι τη χώρα μας ένα πιο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό που θα δώσει περισσότερες βροχές και όπως όλα θέλουν θα επηρεάσει το σύνολο της Κρήτης, δηλαδή από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Ωραία. Τώρα βέβαια δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να μπορέσουμε να πούμε την ένταση των φαινομένων και τη διάρκεια τους, αλλά πάντως φαίνεται ότι θα επηρεαστεί και η Κρήτη από αυτές τις βροχές που περιμένουμε στο τελείωμα του Οκτωβρίου και στις αρχές βέβαια του Νοέμβρη. Από εκεί τώρα και μετά, σε ό,τι αφορά τα μακροπρόθεσμα στοιχεία, σαφώς και δεν μπορούμε να έχουμε έτσι μια σταθερή εικόνα. Υπάρχουν βέβαια κάποια μοντέλα τα οποία τρέχουν για παραπάνω χρονική διάρκεια, ακόμα και για μήνες μπροστά. Θέλουν αυτά τα μακροπρόθεσμα μοντέλα στην πλειοψηφία τους, τα περισσότερα δηλαδή, να δίνουν ολοένα και περισσότερες βροχές γενικότερα για τη χώρα μας. Δεν μπορούμε όμως να έχουμε εικόνα για πολύ έτσι τοπική κλίμακα, όπως για παράδειγμα για την περιοχή της Κρήτης ή των Δωδεκανήσων. Φαίνεται απλά ότι στη χώρα μας θα έχουν κάποιες κακοκαιρίες οι οποίες θα δώσουν σαφώς μεγαλύτερα έξι βροχές, περισσότερες βροχές. Την ένταση δεν μπορούμε να τη δούμε από τώρα, αλλά μάλλον ο Νοέμβριος αλλά και ο Δεκέμβριος να είναι οι καλύτεροι μήνες γενικά στο σύνολο της χώρας μας σε ό,τι αφορά τις βροχοπτώσεις. Είμαστε όμως σε μια εποχή δυστυχώς όπου οι θάλασσες μας έχουν αποκτήσει μεγάλα ποσά θερμότητας από το καλοκαίρι που έχει προηγηθεί. Άρα λοιπόν είναι και πιθανόν τα φαινόμενα αυτά τα οποία αναμένουμε Νοέμβριο και Δεκέμβριο να είναι και τοπικά ισχυρά, δηλαδή να αφήσουν και προβλήματα στο πέρασμά τους. Δημιουργείται έντονη αστάθεια εξαιτίας των πολύ θερμών θαλασσών που έχουμε ήδη και βέβαια καταλαβαίνετε ότι οι θερμοκρασίες, αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν τραβήξει και πολύ βέβαια για τη χώρα μας και τώρα ακόμη είμαστε σε υψηλές θερμοκρασιακές τιμές. Επομένως και αυτά τα συστήματα που περιμένουμε Νοέμβριο και Δεκέμβριο, ναι, μεν θα δώσουν βροχές, αλλά ίσως είναι επικίνδυνες, ίσως δηλαδή δημιουργήσουν προβλήματα. Το κρατάω αυτό και το ακούω πάρα πολύ προσεκτικά ότι αναμένεται αυτή η έντονη αστάθεια για το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, γιατί πραγματικά όταν δεν έχεις και τις υποδομές ή δεν έχεις πάει στην συντήρηση των υποδομών, τότε φαίνεται ότι εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα για όλους μας. Λοιπόν, κρατάω αυτές τις πληροφορίες τουλάχιστον προς το παρόν από εσάς κύριε Μαρουσάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια. Έτσι κάποια πράγματα παραπάνω να μάθουμε. Καλημέρα να έχετε. Να είστε καλά. Καλημέρα.